Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα έχουμε ακόμα έναν επαγγελματία, μία επαγγελματία στην εκπομπή μας. Έχουμε την Νάνση Τυρίτου. Καλησπέρα, Νάνση. Καλησπέρα, Αυγουστίνε. Η Νάνση είναι η ιδρύτρια του Ariston Education και είναι κάτι το οποίο νομίζω απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και μαμάδες και μπαμπάδες για τα παιδιά τους και, αλλά και πιο μεγάλο κόσμο που είμαστε στην Αγγλία και θέλουμε έτσι να μάθουμε καινούργια πράγματα ή να ετοιμαστούμε για εξετάσεις, για παράδειγμα, σωστά? Σωστά, σωστά. Πες μας, λίγο να καταλάβουμε, τι είναι το Ariston Education, πώς έχει σχέση με την Αγγλία, τι κάνει, για να μάθει ο κόσμος μας βλέπει. Λοιπόν, το Ariston Education είναι ουσιαστικά ένα γραφείο με καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα. Είτε αυτά γίνονται διαδικτυακά, είτε πλέον έχουμε και κάποιους καθηγητές οι οποίοι μπορούν και προσφέρουν μαθήματα διαζώσης. Αυτό που ίσως μπερδεύει αρκετό κόσμο είναι ότι καλύπτουμε κυριολεκτικά τα πάντα. Δηλαδή, έχουμε από η πιο μικρή μας μαθήτρια αυτή τη στιγμή είναι 4 χρονών και ξεκίνησε, κάνει μαθήματα ελληνικά διαζώσεις face to face. Ξεκίνησε πρώτη μόνη της, μετά ήρθε και μία άλλη φίλη της και έχουν μαζευτεί 3-4 τέλος πάντων ένα γκρουπάκι όπου κάνουν μαθήματα ελληνικών. Έχουμε μαθήτριες πιο μεγάλες που είναι και μαθητές και Άγγλοι πάρα πολύ που χρειάζονται βοήθεια με τα μαθήματα του αγγλικού σχολείου, μαθηματικά, αγγλικά, ιστορία, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ξένες γλώσσες. Και μετά φυσικά και γυμνασίου, πάλι αντίστοιχα, φυσική, χημεία, βιολογία και προετοιμασία φυσικά για GCSE, για A-levels, πανεπιστήμιο, μέχρι και φοιτητές οι οποίοι έχουν έρθει είτε από Ελλάδα είτε από άλλη ξένη χώρα και χρειάζονται βοήθεια με την βελτίωση της γλώσσας τους. Οπότε αυτό που κάνουμε εμείς είναι να τους παντρεύουμε με τον σωστό καθηγητή για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν σίγουρη επιτυχία. Αυτό που και εμένα με μπέδευσε στην αρχή που μου το είπες είναι ότι πώς γίνεται να ασχολείστε με όλα αυτά τα, με όλα αυτά τα διαφορετικά αντικείμενα, διαφορετικές, μου λες, βρίσκουμε καθηγητές για τα πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ λογική αυτή η απορία. Αλλά να πω δύο πράγματα για εμένα και νομίζω ότι αυτό θα λύσει όλο αυτό το μπέρδεμα. Εγώ προσωπικά είμαι καθηγήτρια δευτεροβάθμιας και είμαι 23 χρόνια. Ξεκίνησα από το 2000 να διδάσκω. Έχω σπουδάσει εδώ στην Αγγλία. Έχω bachelor, masters και το PGC, που είναι η εξειδίκευση για να μπορείς να μπει σε τάξη και να διδάξεις κανονικά. Ξεκίνησα να διδάσκω εδώ, ήμουνα head of department στο αντικείμενό μου, που είναι η μουσική. Αργότερα έφυγα, πήγα στην Ελλάδα, διορίστηκα στο δημόσιο εκεί. Ναι. Έμεινα 10 χρόνια σε γυμνάσιο, δημόσιο, κανονικά. Δούλεψα και σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά δεν μας τέριαζε το όλο σύστημα της Ελλάδας Ποια σαν περίοδο οικογένεια. Ήσουν στην Ελλάδα, Νάνση? Ορίστε. Ποια περίοδο ήσουν στην Ελλάδα? Ξεκίνησα τις ωραίες εποχές του 2005, και φάγαμε όλη την πίκρα και ήρθαμε ξανά εδώ το 2015. Απίστευτο. Οπότε είδες πώς ήταν. Οπότε έχω ζήσει από πρώτο χέρι τα καλά χρόνια της Ελλάδας και τα πάρα πολύ άσχημα χρόνια της Ελλάδας. Και ήταν μια πάρα πολύ συνειδητή απόφαση με τον σύζυγό μου, γιατί είμαι και μαμά, έχω δύο κορίτσια. Η μία είναι 11, η άλλη είναι 14. Οπότε όταν ήρθαμε εδώ ήταν 2,5 και 5,5, ήταν μικρές. Αλλά η απόφαση ήταν πάρα πολύ συνειδητή, γιατί και οι δύο έχουμε σπουδάσει εδώ, έχουμε εργαστεί εδώ και μπορούσαμε πλέον από πρώτο χέρι να συγκρίνουμε τα υπέρ και τα κατά που έχει να μας προσφέρει η κάθε χώρα. Και αποφασίσαμε ότι για το μέλλον, για την εκπαίδευση, για την ζωή, αν θέλεις, την ποιότητα ζωής, θέλουμε να είμαστε εδώ, και για τις διακοπές μας και όλα τα υπόλοιπα τα υπέροχα που έχει να μας προσφέρει η Ελλάδα, θα πηγαίνουμε στην Ελλάδα.
Ποιο είναι το όραμά σου, γιατί μου λες ότι οι περισσότεροι βλέπουν διαδικτυακά, δουλεύουν διαδικτυακά με τους καθηγητές που έχετε. Συνεχίζει και υπάρχει αυτό μετά το COVID. Ναι, και όχι απλά συνεχίζει και υπάρχει, έχει αυξηθεί κατακόρυφα, γιατί μπορώ να πω ότι μέσα σε αυτούς που αντιστέκονταν στο διαδικτυακό μάθημα ήμουνα και εγώ ίδια. Δηλαδή, πριν από το COVID, επειδή πάντα έψαχνα να βρω καθηγητές για τα δικά μου τα παιδιά, για να τα βοηθήσω, επειδή ήρθαμε από την Ελλάδα, δεν γνωρίζανε τη γλώσσα κτλ. Απέφευγα, δεν ήθελα να κάνουν μάθημα διαδικτυακά, θεωρώντας ότι ίσως δεν γίνεται τόσο καλά το μάθημα. Γιατί και η ίδια δεν είχα κάνει ποτέ μάθημα σαν καθηγήτρια διαδικτυακά, δεν είχα την εμπειρία. Όμως μέσα στο COVID αναγκαστήκαμε όλοι και τα παιδιά να προσαρμοστούν, αλλά και εμείς οι εκπαιδευτικοί, και αποκτήσαμε γνώσεις και εμπειρία τα οποία ίσως να μην είχαμε αποκτήσει αν δεν ήταν το COVID, αν δεν υπήρχε το lockdown. Ήταν η ανάγκη, αν θέλεις, ότι θέλαμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο. Οπότε ήταν ή καθόλου τίποτα βοήθεια ή διαδικτυακά μαθήματα. Και φυσικά διαλέξαμε τα διαδικτυακά μαθήματα. Και εκεί ανακαλύψαμε ότι αν για κάποιο παιδί δουλεύει αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα συγκέντρωσης, προσοχής ή οτιδήποτε άλλο που να το σταματάει από το να είναι αφοσιωμένο στο μάθημά του, δεν έχει διαφορά. Οπότε έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αν είναι κάποιος συγκεντρωμένος, ακριβώς, μπορεί να ακριβώς. Συνεχίσει και να παρακολουθεί τα μαθήματα διαδικτυακά. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν, όπως το κάθε παιδί, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα και αν θέλεις το διαφορετικό που προσφέρουμε εμείς. Οπότε, για να πω λίγο και για το πώς λειτουργεί το Άριστον. Αυτό, πάω στην σίγουρα επόμενη ερώτηση, να καταλάβω λίγο πώς ναι. λειτουργεί. Δηλαδή, καταρχήν, πώς μπορούμε να βρούμε τι μαθήματα προσφέρετε, όταν τα βρούμε τα μαθήματα, πώς κάνουμε enroll, ξέρεις, όλο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε διαφορετικό είναι ότι δεν έχουμε αναρτημένη μία λίστα καθηγητών που μπαίνει ο γονιός και ψάχνει μόνος του. Γνωρίζω προσωπικά τον κάθε καθηγητή με τον οποίο δουλεύω, γιατί έχω περάσει ώρα είτε μέσω της πορείας μου μέχρι τώρα, έχω εργαστεί σε 19 διαφορετικά σχολεία, οπότε έχω γνωρίσει πάρα πολλούς καθηγητές. Και με πολλούς από αυτούς που είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι έχουμε κρατήσει επαφή και ήταν οι πρώτοι οι οποίοι στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή όταν τους πήρα και τους είπα παιδιά, σκέφτομαι να κάνω αυτό, θα θέλατε να συνεργαστούμε? Η απάντηση ήταν φυσικά ναι. Οπότε ξεκινώντας από εκεί, αμέσως γνωρίζω και συνεργάζομαι με καθηγητές όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων. Και όταν υπάρχει κάποιο μάθημα το οποίο δεν έχω ακόμα συνεργαστεί, δεν έχω κάποιον μαθητή, ακριβώς επειδή όλο αυτό είναι τόσο μεγάλο, είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση, βρίσκω πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα καθηγητές οποιοδήποτε επίπεδου και εμπειρίας για να καλύψουμε τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Εμένα Απίστευτο. ουσιαστικά αυτή είναι η δουλειά μου. Ουσιαστικά δηλαδή αξιοποιείς όλες αυτές τις γνωριμίες που έχεις χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και τις προσωπικές σχέσεις για να μπορέσεις να κάνεις match το σωστό καθηγητή με το σωστό έτσι, μαθητή-μαθητρία. Ακριβώς αυτό. Και ακριβώς αυτό είναι που γράφουμε κιόλας αν δεις τη σελίδα μας, ότι βρίσκουμε τον σωστό καθηγητή για την σωστή περίπτωση κάθε φορά. Γιατί εσύ σαν γονιός θα έρθεις και θα μου πεις ότι η Νάνση ενδιαφέρομαι για έναν καθηγητή μαθηματικών, θέλω να είναι καθηγητής που να έχει εμπειρία σε σχολείο, να έχει εμπειρία σαν εξεταστής, το παιδί μου έχει αυτές και αυτές τις γνώσεις, είναι σε αυτό το επίπεδο. Εγώ από τους καθηγητές που έχω, γνωρίζοντας το χαρακτήρα του κάθε ένα, μπορώ να καταλάβω μέσα από την εμπειρία μου των τόσων χρόνων ποιος καθηγητής θα ταιριάξει με ποιο παιδί. Οπότε εκεί προτείνω στον γονιό τους καθηγητές που πιστεύω ότι θα κάνουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εφόσον το μάθημα είναι διαδικτυακό, μετά οργανώνουμε
εμείς, εγώ το οργανώνω πάλι, μέσω Google Classroom και Google Meet, μία πρώτη συνάντηση μεταξύ 20 λεπτών και μισής ώρας, όπου άμεσα μιλάνε ο γονιός, ο μαθητής και ο καθηγητής. Δηλαδή, ο καθηγητής περνάει από interview τον μαθητή και τον γονιό και αντίστοιχα ο γονιός περνάει από interview τον καθηγητή. Και στο τέλος αυτής της συνάντησης μπορούν να πούν ότι ναι, μας φαίνεται ότι θα είναι καλό το μάτσο αυτό, θέλουμε να προχωρήσουμε. Αν νιώσουν για τον οποιοδήποτε λόγο ότι δεν καλύπτονται, δεν τους κάνει, προσφέρουμε εναλλακτική. Όλο αυτό μέχρι εδώ γίνεται χωρίς καμία χρέωση. Και αυτό επίσης είναι, νομίζω, που είναι και διαφορετικό, γιατί στις περισσότερες πλατφόρμες για να έχεις πρόσβαση στους καθηγητές και στα τηλέφωνά τους ή στο οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να πληρώσεις για να έχεις πρόσβαση στην πλατφόρμα και να διαλέξεις από μόνο σου μετά ποιον καθηγητή. Άρα, Νάνση, για να καταλάβω, οι καθηγητές που έχετε δεν είναι μόνο Έλληνες. Είναι... Όχι, οι περισσότεροι είναι ξένοι, είναι από την Αγγλία. Συνεργαζόμαστε και με Έλληνες. Όλοι οι καθηγητές βρίσκονται στην Αγγλία, εκτός από 3 καθηγήτριες οι οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα και κάνουν μαθήματα ελληνικών, οι 2 και η 1 ιταλικά. Συγκεκριμένα η κυρία που κάνει ιταλικά κάνει προετοιμασία για το επίπεδο B2 και ήταν μάλιστα ένας κύριος ο οποίος μας βρήκε νομίζω μέσα από τη δική σου σελίδα και μου έστειλε μήνυμα, μου είπε θέλω να μάθω ιταλικά, τα αγγλικά μου δεν είναι πάρα πολύ καλά, οπότε θέλω Ελληνίδα καθηγήτρια που να μου κάνει μαθήματα στα ιταλικά. Απίστευτο. Είναι δηλαδή αυτό... Είναι λίγο global η κατάσταση. Το καταλαβαίνω και εγώ καλύτερα τώρα αυτό που κάνετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ είχα λίγο μπερδευτεί που μου έλεγες όλα τα μαθήματα, όλες τις γλώσσες, ξέρεις... Ναι. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που κάνουν κάτι τέτοιο. Κοίταξε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά τις περισσότερες φορές προκειμένου να διαφημιστούν στοχευμένα, επικεντρώνονται σε ένα αντικείμενο. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές οι διαφημίσεις που βλέπεις είναι συγκεκριμένα για μαθηματικά ή για GCSE Science ή για αγγλικά ή για business. Είναι για ένα αντικείμενο. Και ίσως εκεί είναι που ακόμη ο κόσμος δεν επικοινωνεί τόσο εύκολα, γιατί είναι αυτό που λες, μπερδεύονται. Πώς γίνεται να κάνετε όλα αυτά? Γίνεται γιατί δεν κάνω εγώ όλα αυτά τα μαθήματα. Δεν θα μπορούσα να καλύπτω όλα αυτά τα μαθήματα, ούτε να έχω τόσο υψηλού επίπεδου γνώσης στο κάθε αντικείμενο. Αλλά συνεργάζομαι με ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο κάθε ένα. Την ποιότητα λοιπόν τη διασφαλίζετε πώς ακριβώς? Μου είπες ότι είναι όλοι οι άνθρωποι εξειδικευμένοι σε μια συγκεκριμένη έτσι, κατηγορία, αλλά πώς διασφαλίζετε ότι υπάρχει σωστή ποιότητα και μετά υπάρχει και εξέλιξη στο μαθητή? Πώς μπορείτε πούμε, να δείτε την πρόοδο των μαθητών και πώς καταλαβαίνετε ότι από το Α πηγαίνει στο Β και στο Γ? Και... Ναι. Η ποιότητα καταρχήν διασφαλίζεται από την πρώτη συνάντηση με τους καθηγητές, είτε τους γνωρίζω από πριν είτε όχι. Πάντα κοιτάμε το βιογραφικό τους, τις σπουδές τους, προηγούμενη εμπειρία που έχουν, συστατικές επιστολές, να έχουν φυσικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Εδώ να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι σαν tutoring agency από τον νόμο, δεν υποχρεούμαστε να ζητάμε από τους καθηγητές να έχουν DBS. Το DBS έχει να κάνει με το criminal record, σωστά? Ακριβώς. Το criminal record επειδή έχουν να κάνουν με ανήλικα παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς ζητάμε σαν βασική προϋπόθεση από τους καθηγητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε να έχουν DBS, το οποίο μας στέλνουν το αντίγραφο το αντίστοιχο. Όταν είναι καθηγητές οι οποίοι δουλεύουν ήδη σε σχολείο, είναι το Enhanced DBS, το οποίο έχει ψάξει σε βάθος την κάθε λεπτομέρεια, γιατί αλλιώς δεν μπαίνεις απλά σε σχολείο μέσα. Αντίστοιχα τα qualifications που έχει ο κάθε καθηγητής και πολλές φορές όταν δεν έχω δει κάποιον συνάδελφο στην δουλειά του πώς κάνει μάθημα,
συζητάμε και κάνουμε μαζί ένα εικονικό μάθημα. Οπότε πολλές φορές μπορεί να σου πω, okay, μπαίνεις στο μάθημα και συμβαίνει αυτό και αυτό. Πώς θα το αντιμετωπίσεις, τι θα πεις στο παιδί, πώς θα το προσεγγίσεις. Οπότε πάνω από αυτή τη συζήτηση και μπορώ να καταλάβω την εμπειρία και την προσέγγιση που έχει ο καθηγητής, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να βοηθήσω και τον καθηγητή, κατευθύνοντάς τον, αν δεν έχει τόσο μεγάλη εμπειρία, στο πώς μπορεί να εξασφαλίσει ότι το μάθημα θα ολοκληρωθεί σωστά και θα βοηθήσει το παιδί ή τον μαθητή, τέλος πάντων, να αποκτήσει τη γνώση που χρειάζεται. Ναι. Πες μας εσύ. Όχι, συνέχισε. Στο τέλος του κάθε μαθήματος, σχετικά με το πώς βλέπεις ότι έχει πάει από το Α στο Β, στο κάθε μάθημα, στο τέλος, γράφεται report από τον tutor, το οποίο το μοιράζεται με τους γονείς και με τον μαθητή. Και όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο σύστημα στο οποίο χρησιμοποιούμε. Οπότε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, έχω πρόσβαση και μπορώ να διαβάσω, να δω τι συμβαίνει στο κάθε μάθημα. Οπότε, όταν γίνεται αυτή η διαδικασία και ολοκληρώνεται, ο γονιός κάθε φορά μπορεί να δει ότι σήμερα καλύψαμε και κάναμε αυτό και αυτό και αυτό το πράγμα. Έχουμε βάλει αυτές τις ασκήσεις, τις οποίες ο μαθητής θα πρέπει να τις έχει έτοιμες και να μου τις στείλει για το επόμενο μάθημα που είναι τότε. Υπάρχουν περιπτώσεις που γονείς ή παιδιά ζητάνε να μην έχουν εργασίες στο σπίτι για την επόμενη φορά, γιατί ήδη πολλά παιδιά βρίσκονται κάτω από πολλή πίεση. Και αυτό είναι πάλι κάτι το οποίο γίνεται, προσαρμόζεται στην κάθε περίπτωση. Το κάθε μάθημα είναι μοναδικό. Τι τεχνολογίες χρησιμοποιείτε, γιατί φαντάζομαι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ όλο αυτό, δεν είναι έτσι όπως μιλάμε τώρα. Έχω και εγώ κάνει κάποια διαδικτυακά μαθήματα μέσω της δουλειάς και μας χωρίζαν σε γκρουπάκια, κάναμε πράγματα. Δηλαδή ήταν πολύ έτσι εξειδικευμένα, δεν το περίμενα. Ναι. Τι είναι αυτές οι τεχνολογίες που έχετε για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε έτσι με τους μαθητές? Ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι, το πιο απλό αν θέλεις, είναι το Google Meet και Google Classroom. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου όλες τις τάξεις που είναι ο καθηγητής με τον μαθητή και έναν γονιό μέσα που έχει πρόσβαση, όπου εκεί αναρτά ο καθηγητής την ύλη που έχουν να καλύψουν, ερωτήσεις, απαντήσεις, και μέσα από εκεί γίνεται και, όχι face to face, γίνεται μέσω ίντερνετ το μάθημά τους. Αυτό είναι το πιο απλό κομμάτι. Κάποιοι καθηγητές, ανάλογα με το αντικείμενό τους και με το τι θέλουν να δείξουν, χρησιμοποιούν Zoom, χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες, άλλα app που έχουν προφανώς χρησιμοποιήσει εκτός του Άριστον. Οπότε εκεί τους δίνουμε τη δυνατότητα, εφόσον θέλουν, να κάνουν και χρήση αυτών των τεχνολογιών. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία και πώς κρατάμε τα δεδομένα, όλα αυτά, χρησιμοποιούμε το Tutor Cruncher. Είναι μία πλατφόρμα πολύ μεγάλη, η οποία έχει διαδοθεί πάρα πολύ από πέρσι τον Γενάρη ουσιαστικά, όπου άλλαξαν τα δεδομένα για τα tutoring agencies και πλέον εκεί ο κάθε πελάτης δημιουργεί το client profile, βάζει δηλαδή το όνομά του, το τηλέφωνό του, το email του. Πάντα τους λέμε ότι σε αυτήν τη φάση και πριν να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε ότι θέλετε να κάνετε μαθήματα, δεν θέλουμε να βάλετε την κάρτα σας γιατί δεν χρεώνουμε για κάτι. Και αυτό το τονίζουμε γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν παρεξηγήσεις, να το πω έτσι. Οπότε εκεί εξασφαλίζουμε με τα terms and conditions ότι ναι, θα σου γνωρίσουμε τους καθηγητές που χρειάζεται μέχρι να αποφασίσεις ότι αυτός είναι που μου κάνει και θέλω να κάνω μαθήματα, αλλά προφανώς δεν θα πάω πίσω από την πλάτη σου και έκανες εσύ όλο το research και ευχαριστώ. Προφανώς, προφανώς. Και μπράβο. Φαντάζομαι ότι αυτοί οι καθηγητές εξίσου. Δουλεύουν μαζί σου, οπότε ακριβώς. Είναι, αν θέλουν ακριβώς. Να συνεχίσουν να δουλεύουν. Ακριβώς. Οπότε δεν είναι μόνο για τους καθηγητές, είναι δυστυχώς κάποιες φορές και γονείς ή ξέρεις, συμβαίνει.
αλλά πάντα προσπαθούμε να βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις. Αν δηλαδή κάποιος καθηγητής είναι πολύ ακριβός για κάποιον γονιό, προσφέρουμε εναλλακτικές. Δεν έχουμε μόνο καθηγητές που έχουν το QTS, Qualified Teacher Status. Συνεργαζόμαστε και με φοιτητές που κάνουν αυτή τη δουλειά αρκετά χρόνια και έχουν εμπειρία. Και πάντα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια όταν προτείνουμε κάποιον με χαμηλότερο κόστος, εφόσον είναι κάποιος φοιτητής, πάντα λέμε στους γονείς ακριβώς ποιο είναι το background του tutor. Άρα, με λίγα λόγια, νομίζω αυτή τη στιγμή απευθύνεσαι και στους μαθητές που ψάχνουν να βρουν έναν καθηγητή, αλλά και σε κόσμο ο οποίος είναι καθηγητής ή είναι φοιτητής και ξέρει καλά μαθηματικά, φυσική, χημεία, οικονομικά, δεν ξέρω τι. Ακριβώς. Και μπορεί να δουλέψουν μέσω της Ariston Education. Ακριβώς. Εφόσον γνωρίζουν το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία ήρθαν στην Αγγλία και τελείωσαν το αγγλικό σχολείο. Οπότε έχουν περάσει όλο αυτό το σύστημα. Παρ' όλα αυτά όμως προέρχονται από ελληνικές οικογένειες. Ναι. Ένας από τους πρώτους tutor μου, και ελπίζω να μου επιτρέψει, θα πω μόνο το μικρό του, ο Νίκος, ήτανε, και λέω ήτανε γιατί πλέον προχώρησε παρακάτω, έχει πιάσει άλλη δουλειά που είναι πολύ πιο υψηλά. Ήτανε το αστέρι μας, ας το πω έτσι. Αυτό το παιδί λοιπόν ήταν από ελληνική οικογένεια, σπούδαζε στο Μάντσεστερ πτυχίο και ναι, παράλληλα και στην ΑΣΟΕ στην Αθήνα δεύτερο πτυχίο. Και έβγαζε όλα του τα έξοδα κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικά και science και computer science. Απίστευτο. Οπότε απίστευτο, είναι απίστευτο κάποιο. μυαλό, απίστευτο παιδί, πραγματικά. Και Νίκο, όπου και να είσαι, εύχομαι να είσαι καλά, αν το βλέπεις. Γιατί είναι αυτό που σου δίνει ελπίδα για το μέλλον. Να, γιατί όλο αυτό, ουσιαστικά, το Άριστον, τα μαθήματα, όλα αυτά, είναι αυτό που εμείς τουλάχιστον ψάχνουμε, η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, για τα παιδιά μας. Έχετε ιστορίες έτσι και επιτεύγματα να δείξετε τις Ariston Education, δηλαδή, δεν ξέρω, πανεπιστήμιο, εξετάσεις, δεν ξέρω. Και σε ποιους τομείς. Έχουμε. Κοίταξε, θα σου πω καταρχήν ότι ουσιαστικά το Ariston λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο. Θα κλείσουμε 2 χρόνια τον Μάρτιο. Οπότε είμαστε αρκετά αρχή ακόμα. Παρόλα αυτά όμως, μας εμπιστεύτηκαν γονείς και Άγγλοι και Έλληνες, όπου τα παιδιά τους ήταν πάρα πολύ κοντά στις εξετάσεις ή μόλις ξεκινούσαν τη σχολική χρονιά. Κάνανε μαθήματα ιδιαίτερα με καθηγητές που τους προτείναμε εμείς. Και αν δεις και στην Google στα reviews, ό,τι reviews υπάρχουν είναι πραγματικά. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει εικονικά reviews για να ανεβάσουμε το status και τα νούμερά μας, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος. Αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν, είναι ακόμα αρχή. Αλλά είχα μητέρα η οποία μας πήρε λίγο μετά τα Χριστούγεννα πέρσι, και το παιδί της έδινε, ήταν year 13, για να μπει στο πανεπιστήμιο. Και μπόρεσε και πέτυχε τον στόχο της, εξασφάλισε ουσιαστικά τους βαθμούς που ήθελε, γιατί δεν έψαχνε μόνο την γνώση. Ήθελε κάποιος να βοηθήσει το παιδί της να ανεβάσει την αυτοπεποίθησή του, να νιώθει δυνατό ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Και αν διαβάσεις και μέσα στα reviews, γράφει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και εκεί πάει αυτό που έλεγες, ότι προσπαθείς να κάνεις match το σωστό καθηγητή και το σωστό mentality ακριβώς με το παιδί. Ακριβώς. Θα μου πεις, καλά, είσαι τόσο μάντης που μπορείς πάντα να τα πετύχεις όλα? Όχι. Και μπορεί να συμβεί και λάθος, μπορεί και να μου διαφύγει κάτι και στην πορεία τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε πάλι να προτείνουμε εναλλακτική λύση και το έχουμε κάνει, γιατί πολλές φορές οι συνθήκες της ζωής μας αλλάζουν, είτε του ενός είτε του άλλου, και η δουλειά μας είναι αυτή, να μπορέσουμε να βρούμε την σωστή λύση στην κατάλληλη στιγμή.
Τέλεια. Ειλικρινά, σήμερα, Νάνση, μας διαφώτισες. Καταλάβαμε ακριβώς τι κάνει η Ariston Education και είναι έτσι ένα πολύπλευρο έτσι, θέμα. Δηλαδή, απευθύνεστε σε Έλληνες, απευθύνεστε σε ξένους, έχεις καθηγητές Έλληνες, καθηγητές ξένους. Δεν ξέρω αν θες να καλύψουμε κάτι άλλο. Νομίζω όλοι μπορούν να μπουν στη σελίδα σου, η οποία ποια είναι. Είναι το www.ariston.education. Τέλεια. Δεν ξέρω αν θες να καλύψουμε κάτι άλλο, αν έχουμε. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, θα χαρώ να τις απαντήσω, είτε email αν θέλουν να μου γράψουν, είτε δεν ξέρω αν θα μπορούν να μπουν σχόλια κάτω από το βίντεο. Οι καθηγητές βρίσκονται όλοι, όπως είπα, όχι μόνο στο Λονδίνο, αλλά παντού στην Αγγλία. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω άνετα ότι έχω καθηγήτρια στο Εδιμβούργο, έχω μία καθηγήτρια στην Ιρλανδία και στο York. Οπότε το έχω πιάσει όλο. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Νάν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και γιατί να, όχι να τα πούμε και την επόμενη χρονιά, όταν η Ariston Education έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν, θα χαρώ πολύ να απαντήσω. Ακόμη και αν κάποιος χρειάζεται μία κατεύθυνση, μία καθοδήγηση σε σχέση με το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα και πραγματικά θα χαρώ να βοηθήσω και να απαντήσω όποιον το χρειάζεται. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καληνύχτα.